Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι γιορτές των Χριστουγέννων φέρνουν πιο κοντά τις πληρωμές των πρώτων συντάξεων του 2019. Συγκεκριμένα στις 19 Δεκεμβρίου θα προπληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και στις 21 Δεκεμβρίου στις λοιπές κατηγορίες, ενώ οι επικουρικές θα καταβληθούν από το ΕΤΑΕΦ στις 27 Δεκεμβρίου. Οι συντάξεις όχι μόνο δεν περικόπτονται, αλλά υπάρχουν και 620.000 συντάξεις που θα είναι αυξημένες μετά τον επανυπολογισμό, επεσήμανε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων κοινωνικόμέρισμα.gr και όχι σήμερα, καθώς κρίθηκε πως θα πρέπει να προηγηθούν δοκιμές ώστε να αποφευθούν τα προβλήματα που προέκυψαν πέρσι. Στη βάση αυτή, στελέχη των Υπουργείων καλούν τους πολίτες που είχαν πρόβλημα με τον ΝΑΜΚΑΝ και τον ΑΦΗΜΗ το προηγούμενο έτος να μεταβούν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ώστε να τα διορθώσουν πριν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το επόμενο 15ήμερο αναμένεται να κριθεί τελικά το θέμα της παράτασης ή όχι του νόμου Κατσέλη αλλά και του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όπως όλα δείχνουν όμως, ακόμα και αν υπάρξει τελικά παράταση, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο, είναι βέβαιο ότι αυτή θα συνοδευτεί με αλλαγές στα κριτήρια επί το δυσμενέστερο σε σχέση με τα ισχύοντα. Ήδη οι τράπεζες πιέζουν για μείωση της αξίας της πρώτης κατοικίας που θα μπορεί να προστατευτεί από τον νόμο κάτω από τις 100.000 ευρώ, γεγονός που θα θέσει εκτός νόμου εφόσον ισχύσει μεγάλο αριθμό δανειοληπτών. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμόνα κυμαίνει σε 658,53 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,18%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.